Μέρες. Το διαβάζουμε από εδώ, τα διαβάζουμε από εκεί. Ένα ανησυχητικό πράγμα είναι μέσα στο 2018 προβλέπονται μέτρα 347 εκατομμύρια, λέει, με περικοπές επιδομάτων, ανεργίας, φτωχών, φτώχειας, φυσικών καταστροφών. Όχι. Αυτά είναι τα μέτρα που είχαν συμφωνηθεί από το 2016 και τα ξέρετε. Κανένα νεότερο. Και είναι τα μέτρα τα οποία ένα κομμάτι γύρω στις 18-20 εκατομμύρια και περαιτέρω έχουν ενσωματωθεί ήδη στο ΚΕΑ. Οι άνθρωποι που λέτε ήταν με τα ίδια κριτήρια του ΚΕΑ, δηλαδή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, παίρναν ένα επίδομα. Αυτό το επίδομα ενσωματώθηκε ήδη στο ΚΕΑ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε λοιπόν για μέτρα του 2018. Και σας το λέω αυτό, κύριε Δαράκη, ναι, γιατί όπως σας έχω πει σε αυτή την εκπομπή, mm-hmm, αυτά είχαν κλείσει τις 24 Νοεμβρίου. Είχαν κλείσει από μεριά μας και από μεριάς δανειστών. Και ξαφνικά. Και ξαφνικά, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα μπήκε στο τραπέζι. Όχι. Αλλά... αυτά δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση από αυτά που είχαμε τότε συμφωνήσει στις 24 Νοεμβρίου. Αυτό που υπήρξε ήταν, ήρθαν το Δεκέμβρη και ζήτησαν 4,5 δις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι εταίροι Ευρωπαίοι αντιμετώπισαν αυτή την παράλογη απέτηση ξαφνικά με σιγή ασυρμάτου. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία που μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, κλείστε το τώρα. Δηλαδή πάρτε τα 4,5 δις για το 2019 και για το 2018 ακόμα ζητάγανε πολύ μεγάλα περικοπές, διότι πίστευαν ότι το 2018 δεν θα καλύψουμε το πρωτογενές πλεόνασμα και ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό ήδη βγήκε από το τραπέζι και δεν υπάρχει πλέον και αυτό είναι η κατάκτηση της διαπραγμάτευσης από τη μια και από την άλλη η κατάκτηση της διαπραγμάτευσης επώδυνης, δύσκολης, με συντριπτικούς συσχετισμούς δυνάμεων κατά της χώρας, ακριβώς λόγω του δίπολου που σας είπα, αφωνία των εταίρων, ναι, και βέτο του Δουνουτού. Συντριπτικοί συσχετισμοί φέρνουν και συντριπτικά αποτελέσματα. Για δείτε όμως. Δηλαδή θέλω να καταλάβω το εξής. Ακούστε μια σκέψη. Μια σκέψη λέει, παίρνεις μέτρα, φτωχοποιείς ακόμα περισσότερο, μεσαία τάξη εξαφανίζεται και μετά παίρνεις αντίμετρα κάποια ψήγματα να μπορέσεις να διορθώσεις. Όχι. Έχεις άλλη εικόνα ότι μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, κύριε Δαράκη. Από το πρωί γίνεται αυτή η ιστορία. Πρώτον, ναι, τα μέτρα για τους συνταξιούχους δεν αφορούν τα 2/3 των συνταξιούχων. Με ποια θα είναι το 19. Καθόλου. Γιατί πριν από λίγο λέγαμε ότι μπορεί ακόμα και χαμηλό, με μικρές διαφορές ατομικές προσωπικές. Μισό λεπτό. Αφορά. Χαμηλά ή καθόλου. Σας παρακαλώ. Αφορούν το 1/3 των συνταξιούχων περίπου που έχουν προσωπική διαφορά ή στη σύνταξη ή στο επικουρικό. Προσωπική διαφορά. Και με αυτή την έννοια δεν αφορούν τα 2/3. Αυτό είναι το ένα. Λέτε ότι τα 2/3 λοιπόν δεν έχουν προσωπική διαφορά, άρα δεν σε αφορά το μέτρο. Και δεν έχουν είναι χαμηλή. Από τα 3/3 λέτε, μόνο το 1/3 των συνταξιούχων έχει προσωπική διαφορά. Αυτό μου λέτε. Αυτό σας λέω. Σας λέω ότι και τα μέτρα. Νομίζω το είπε και η κυρία Αξιόγλου εχθές το βράδυ. Αλλά προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει αρμοδιότερη για να το πει. Ναι. Είναι αυτή που έκανε τη διαπραγμάτευση που, ναι, διέσωσε τον πλαφόν ότι να μην υπάρξει περικοπή πάνω από 18%, που είπε εχθές ότι ο μέσος όρος αυτών των περικοπών για το 1/3 των συνταξιούχων 9. Θα είναι το 9%. Ναι. Επαναλαμβάνω τα χθεσινά. Όμως θέλω να πω κάτι παραπάνω. Η καινοτομία, αν θέλετε, το καινούριο, αυτό που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες, ναι, με πολύ δύσκολο τρόπο, με αυτό που σας είπα, είναι ότι αυτά τα μέτρα που είναι 1,9 δις και θα επαρθούν το 19, επαναλαμβάνω, το 19, όχι τώρα, ούτε του χρόνου, ναι, το 19, έχουν υπό τον όρο του 3,5% πρωτογενές πλεόνασμο το ισόποσο ποσό. Μάλιστα. 1,9 δις. Πάμε γι' τώρα. Αυτό σας απάντησα, κύριε Δαράκη, στο ψίχουλα ή στα ψήγματα. Πάμε. 1,9 δις λοιπόν βγαίνουν από μία πηγή, 1,9 δις ξαναδίνονται
σε μια βεντάλια μέτρων. Πάμε τώρα γιατί πάνω σας έχετε παιδί, έχετε υγεία, ναι, ναι, έχετε στέγαση, έχετε απασχόληση. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχετε πολλά από αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί ως αντίμετρα. Βεβαίως. Και να δούμε συγκεκριμένα λοιπόν ποια είναι αυτά. Θέλω να πω μια κουβέντα και θα τα δούμε και αυτά. Ναι. Θέλω να πω ακόμη μια κουβέντα. Είναι το ισόποσο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή κάνει μεγάλη διαφορά, διότι τα μέτρα που θα εξηγήσω αμέσως μετά ξαναγυρίζουν λεφτά στην κοινωνία, όχι στον ίδιο ίσως που το έχασε, αλλά στην κοινωνία και άρα και στην αγορά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λέμε για μηδέν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Συγγνώμη, το στην δεύτερο, αγορά θα ξαναγυρίζουν σε ανθρώπους που είναι πάρα σε πολύ κακή κατάσταση. Όχι κύριε, θα γυρίζουν και σε όχι, ανθρώπους κύριε οι Δαράκη, έχουν την άνεση όχι, να βγουν κύριε να ψωνίσουν. Για να πούμε κάτι. Για να πούμε κάτι. Το μισό, το 50% όσων βρίσκονται σε νίκη. Δεν είναι οι άνθρωποι που είναι. Τι είναι αυτοί που δικαιούνται αυτό το επίδομα? Το 50% όσων τι βρίσκονται είναι, να τους περιγράψουμε. Σας τους το λέω. Το 50% το καταλαβαίνω. Ναι. Το 50% των Ελλήνων που βρίσκονται σε νίκη δεν είναι αυτοί που είναι στην ακραία φτώχεια. Δεν είναι αυτοί με τους οποίους αντιμετωπίζω εγώ στο ΚΕΑ, στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αυτά, ναι, αναλυτικά. Βεβαίως. Και θα δείτε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να το δούμε, διότι η μεγαλύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή που γίνεται από την αντιπολίτευση και μάλιστα και από τα αριστερά σας είναι ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ότι τα παίρνετε από τους μικρομεσαίους, τα παίρνετε από μια εξασθενισμένη έτσι και αλλιώς κοινωνική και οικονομική τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για να το δώσετε στους εξαθλειωμένους. Δεν τα παίρνετε από αυτούς. Αυτό σας λέω ως κατηγορία. Όχι, και εδώ υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα. Για, αλλά δεν είναι θα το πράγματα δούμε και αυτό. Θέλω όμως να πω και το δεύτερο σημείο αυτής της συμφωνίας. Το δεύτερο είναι ότι άνοιξε ο δρόμος για την απομείωση του χρέους. Και είμαστε κατηγορηματικοί. Ή θα το απομειώσουν. Αυτό που λένε σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι και το Δουνουτού κτλ. Ή δεν θα τα ψηφίσετε. Ή δεν θα τα εφαρμόσετε. Δεν θα τα εφαρμόσουμε. Θα τα σε αυτό είμαστε κατηγορηματικοί. Εμείς δεν δημιουργήσαμε 380 δις χρέος. Ωραία. Το δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό δεν λένε λέξη. Γι' αυτό λέγανε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Προσέξτε καλά. Εάν δεν τα ψηφίζετε, τι θα γίνει, κυρία Φωτίου? Μέχρι που είστε διαδεδομένοι να φτάσετε σε αυτή την κόντρα? Για δηλαδή λέτε ένα πράγμα και μοιάζει να είναι μια επανάληψη, ας πούμε, μιας τακτικής. Λέτε λοιπόν δεν θα τα ψήσουν. Αυτό σημαίνει μια ουσιαστική πια κόντρα. Ερχόσαστε σε μια μετοπική κόντρα. Θα έχετε ψηφίσει τα μέτρα. Θα ψηφίσουμε, δεν θα υλοποιήσουμε. Θα λέει ότι τα συζητάμε, θα λέει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα το ολοκληρώσουμε, να περάσουν οι εκλογές των Γερμανών. Όχι, να δούμε όχι, το ένα, όχι, να δούμε όχι το άλλο. Όχι. Όχι, κύριε. Έχετε Δαράκη, χρονοδιάγραμμα? Έχουμε χρονοδιάγραμμα και είναι αυτό εντός του Μαΐου. Και το ακούσατε πολλές φορές. Ή θα ληφθούν εντός του Μαΐου όλες οι ενδείξεις για απομείωση του χρέους, το χρέος όσο δεν απομειώνεται δεν βγαίνει ο βραχνάς από τους Έλληνες πολίτες. Το χρέος το μετέτρεψε ο Βενιζέλος και το Πασόκ από χρέος προς τις τράπεζες σε χρέος προς τους λαούς της Ευρώπης και έκανε το θέμα αβίωτο. Άρα λοιπόν αβίωτο. Λέτε μέσα στο Μάιο λοιπόν σημάδια, όχι απλώς σημάδια και ενδείξεις. Αποδείξεις. Συγκεκριμένα μέτρα. Συγκεκριμένα μέτρα για την απομείωση του χρέους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάνε για το χρέος. Που θα ψηφιστούν. Δεν μιλάνε για το χρέος. Όχι, λέει ότι δεν το πήρατε. Λέει ότι δώσατε. Ενώ εκείνοι το πάλεψαν αγρίως. Δεν ξέρω τι κάνανε εκείνοι. Πάλεψαν να μας λένε, λοιπόν, όλη την Ελλάδα, αν θυμάστε καλά, δώσατε χωρίς να πάρετε. Ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Δεν μου λέτε, κοιτάξτε, δεν θα συνεχίσω με την αριθμητική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κούρεψαν όλα τα αποθεματικά, κάνανε το χρέος από χρέος τραπεζών. Αφήστε, σε χρέος λαών. Να δούμε ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Και συνέχισαν να το αποκρύπτουν, να το βάζουν κάτω. Ωραία. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι το χρέος δεν το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν μπορεί να φτιαχτεί το χρέος αυτό. Αυτό έχει φτιαχτεί χρόνια ολόκληρα. Υποδομείται χρόνια ολόκληρα. Άρα αυτή η συζήτηση για το χρέος. Το πού το φτάσαμε, το αν το λύνουμε ή δεν το λύνουμε, όμως είναι ο καυγάς. Το πόσο σημαντική είναι, ναι, αυτή είναι η δουλειά η δικιά μας. Εμείς το υποσχεθήκαμε, ναι, στον ελληνικό λαό από την πρώτη στιγμή και αυτή είναι η δική μας δουλειά. Θα το πάρετε, αυτό συζητάει ο κόσμος. Κύριε, αφού λέτε ότι εγώ να θυσιαστώ, θα μου το μειώσετε ή θα λέμε πάλι, θα δούμε. Να μας αναγνωρίσετε ότι εμείς το αναδείξαμε.
Να μας αναγνωρίσετε αυτό. Α, σας αναγνωρίζω. Παρακαλώ. Να μας αναγνωρίσετε ότι εμείς το παλεύουμε. Όταν οι άλλοι λέγανε ότι είναι βιώσιμο. Και από εκεί και ύστερα θα πάμε και στα αποτελέσματα. Πώς, βλέπετε, βήμα στο βήμα έχουμε αποτελέσματα. Πάμε τώρα στα αντίμετρα. Πάμε στα αντίμετρα, γιατί το ξαναλέω. Έχετε πάνω σας πάρα πολλά. Και να δούμε τι σημαίνει αυτό το πολλά. Πάμε. Ακριβώς. Και επειδή είπατε και θέλουμε να μας το αποδείξετε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Ότι δεν παίρνετε από τους οικονομικά ανίσχυρους για να το δώσετε στους εξαθλειωμένους. Ακριβώς. Ότι τα μέτρα αυτά αφορούν και μικρομεσαίους. Και μια κατάσταση οικονομικά και κοινωνικά. Που είναι κάπου με ό,τι σημαίνει μικρομεσαίο σήμερα. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει σήμερα μικρομεσαίο. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Τα μέτρα τον πρώτο χρόνο, το 19, και μετά είναι και το δεύτερο χρόνο. Και όταν λέω τον πρώτο χρόνο, εννοώ από το 19 και εφ' εξής. Κάθε χρόνο, δεν θα γίνουν ένα χρόνο. Είναι εφ' εξής, για πάντα. Δηλαδή, αυτά επαναθεμελιώνουν. Αχρίαστα να είναι. Όχι, αυτά είναι χρειαζόμενα που θα πω τώρα. Όχι, λέω, θέλω να πω, άμα στους όνους των αιώνων έχουμε μια τέτοια πολιτική. Κατά την άποψή μου, το 1,9 δις πρώτη φορά επαναθεμελιώνει το ξεχαρβαλωμένο κοινωνικό κράτος. Και θα πω τι είναι αυτό. Ναι. Είναι μέτρα για πρώτη φορά για το παιδί. Τρία μέτρα για το παιδί. Το δεύτερο είναι στέγαση, που δεν υπήρξε ποτέ πολιτική για τη στέγαση στην Ελλάδα. Και υγεία. Και το τρίτο είναι υγεία και το τέταρτο είναι εργασία και έργα. Για να δούμε. Ένα-ένα λοιπόν, να τα λήξουμε. Ένα-ένα, για το παιδί. Ναι. Τη στέγαση την είπαμε. Όχι, θα την πούμε. Ναι. Θέλετε να αρχίσω όχι, τη στέγαση. Όχι, όχι, σας αρέσει. Η στέγαση λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Κύριε Δαράκη, σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 1.200.000 νοικοκυριά που βρίσκονται στο Νίκη. Είτε στο Νίκη γιατί νοικιάζουν σπίτι, όλα και τα πλούσια νοικοκυριά, 1.200.000. Έτσι. Είτε γιατί είναι, έχουν δάνειο. Μάλιστα. Έτσι. Ή έχουν δάνειο στο σπίτι τους. Λοιπόν, εξασφαλίζουμε σε 600.000 από αυτούς, στους μισούς, το 50%. Με τι κριτήρια? Δεν βρίσκεται το 50%. Με τι κριτήρια θα τους φορολογικά είναι. Για... είναι με το εισόδημά τους. Με το εισόδημα. Εισοδηματικά κριτήρια λοιπόν. Προφανώς. Και θα καλύψετε 600.000 ανθρώπους. Όταν λέμε λοιπόν το 50%, καταλαβαίνετε είναι από την ακραία φτώχεια. Ωραία. Μέχρι το θα πολύ πλούσιο. Το 50%. Που θέλει να νοικιάζει γιατί επιδοτήσετε είναι με ένα ετήσιο ποσό. Όχι, θα τους επιδοτήσει με μηνιαίο ποσό, το οποίο θα είναι. Πόσο θα φτάνει μέσα στον χρόνο? Ετήσια είναι 1.000 ευρώ περίπου μέσω σταθμικά. Δηλαδή θα είναι λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Όπως είχαμε μάλιστα, κάνει μάλιστα. Και στο πρόγραμμα για ναι. την ανθρωπιστική κρίση. Και από εκεί και ύστερα θα πιστώνονται στον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι που νοικιάζουν ένα σπίτι σήμερα, όχι δικό τους, θέλω να πω, έχουν σπίτι οι συνταξιούχοι περισσότεροι. Και έχουν κι άλλο ένα σπίτι το οποίο νοικιάζουν. Αυτοί θα τους πιστώνεται κάθε μήνα η επιδότηση ενοικίου του ενοικιαστού τους. Σε αυτό. Αυτές οι αναλύσεις οι πρώτες που βγήκανε. Λέει ότι αφορά μόνο όσους είναι από 0 έως 9.600 εισόδημα το χρόνο. Ισχύει αυτή η επιδότηση? Αυτό ακριβώς ισχύεται. Βεβαίως. Δηλαδή 10.000, 11 δεν μπορεί το να πάρει. Άτομο. Το άτομο. Καθίστε λίγο κύριε Δαράκη. Ναι, ναι. Γιατί άμα το φτάσω σε 3 άτομα ή οτιδήποτε, θα δείτε ότι αυτό είναι 25.000. Μάλιστα. 30.000. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Το άτομο. 9.600 το άτομο το χρόνο. Λοιπόν. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι αυτή η μεσαία τάξη, περιλαμβάνει την ταλαιπωρημένη μεσαία τάξη που λέτε. Το δεύτερο, για το παιδί, τώρα πάμε για το παιδί. Τρία μέτρα για το παιδί. Αυξάνουμε κατά 50% τα παιδιά τα οποία θα παίρνουν βάουτσερ, δηλαδή που δεν θα πληρώνουν κατά 50% τα υφιστάμενα παιδιά. Σήμερα, 90.000 παιδιά... Οι γονείς τους δεν πληρώνουν. Για βρεφονιπιακούς. Για βρεφονιπιακούς. Τα παιδιά 0 έως 4. Πόσες αιτήσεις έχετε? Για αυτά τα παιδιά μιλάμε. Εμείς είχαμε πέρυσι 120.000 αιτήσεις. Από αυτές ικανοποιήσαμε 91.000. Συν 50%, άλλες 40, δηλαδή θα καλυφθούν όλοι. Θα καλυφθούν όλοι. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Ότι θα καλύψουμε όλη τη ζήτηση που έχουμε. Με τα εισοδηματικά κριτήρια που υπήρχαν. Εντάξει, είναι υψηλότερα. Δεν είναι χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια.
εισιτήρια που δίνουμε το βάουτσερ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα ιδρύσουμε. Σήμερα υπάρχουν 2.800 βρεφονηπιακοί σταθμοί και θα ιδρύσουμε άλλους 1.800, δηλαδή είναι μέσα στα λεφτά. Άρα προσλήψεις επίσης. Και προσλήψεις επίσης. Δεν είναι. Ακριβώς. Θέσεις εργασίας. Δηλαδή νέες θέσεις εργασίας 700 μόνιμες. Περίπου. Κοιτάξτε, αυτές είναι ανανεούμενες όπως ξέρετε, επειδή είναι λόγω του ΕΣΠΑ. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέτρο για το παιδί. Το δεύτερο μέτρο το για το παιδί. Και είναι να μπορεί να φιλοξενεί και συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. 25 έχουν μπει. 25. Δεν θα υπερβούμε τα στάνταρ στα οποία εμείς έχουμε φτιάξει, ώστε να δουλεύουν καλά οι βρεφονηπιακοί στα σχολικά γεύματα. Λοιπόν, θα μιλήσω και για τα σχολικά γεύματα, να πω μια κουβέντα για το επίδομα τέκνου. Ναι. Το επίδομα τέκνου σήμερα δίνεται 650 εκατομμύρια για τα επιδόματα τέκνου. Είτε είναι ένα επίδομα τέκνου που παίρνει αυτός που έχει ένα παιδί ή δύο παιδιά, 40 ευρώ το μήνα, είναι άλλο επίδομα τέκνου, δεύτερο επίδομα τέκνου που παίρνουν τρίτεκνοι και πολυτεκνοί. Τι θα γίνει εδώ? Λοιπόν, τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι θα δώσουμε 260 εκατομμύρια επιπλέον για επιδόματα τέκνου. Αυτό τι σημαίνει? Θα δώσουμε μια ελαφριά περαιτέρω αύξηση στους τρίτεκνους και πολυτεκνούς, αλλά κυρίως θα αυξήσουμε κατά 50% το πρώτο παιδί και κατά 100% όσους έχουν δύο παιδιά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενισχυθούν. Και όταν το λέμε αυτό, δεν είναι, είναι βεβαίως με εισοδηματικές κλίμακες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Το τρίτο μέτρο είναι βεβαίως τα σχολικά γεύματα. Εδώ θα επιμείνω πολύ και το ξέρετε ότι θεωρώ ότι είναι μεγάλη εκπαιδευτική και κοινωνική μεταρρύθμιση στο σχολικό γεύμα. Και είχατε και αφισβήτηση ισχυρή σε αυτό τον τομέα. Είχα μεγάλη και θέλω λίγο να πω δύο κουβέντες παραπάνω. Λοιπόν, όπως ξέρετε, για τα σχολικά γεύματα επιμείναμε πολύ. Δηλαδή, το 50% όλων των παιδιών που πάνε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο θα παίρνουν σχολικό γεύμα. Με συγχωρείτε, είναι μόνο η ακραία φτώχεια αυτό? Όχι βέβαια. Και πολύ περισσότερο γιατί όλα τα παιδιά μέσα στο σχολείο θα παίρνουν, όχι τα φτωχά ή τα καλύτερα ας πούμε πλούσια. Γιατί? Γιατί για μας είναι εκπαιδευτική πολιτική με ένα τρίπτυχο. Πρώτον η φτώχεια, βεβαίως η ακραία παιδική φτώχεια θα χτυπηθεί. Δεύτερον η παχυσαρκία. Τρίτον αλλαγή της εκπαιδευτικής και της σχολικής κουλτούρας. Είναι πολύ διαφορετικό όταν τρώνε όλα τα παιδιά μαζί, αλλά δημιουργείται κουλτούρα συντροφικότητας. Λιδωρήθηκε. Και λιδωρήθηκε από τους πορφυρογέννητους της πολιτικής, λέγοντάς τα ως συσίτια. Και λέω και ρωτώ, όταν πηγαίναν στα ακριβά ιδιωτικά σχολεία και απολάμβαναν τα σχολικά γεύματα, τα λέγανε συσίτια αυτοί οι πορφυρογέννητοι της πολιτικής? Ας μας απαντήσουν επιτέλους. Καλά, είμαστε πρώτοι στην ποδική φτώχεια τώρα. Λάμε UNICEF, τα στοιχεία που έχει βγάλει. Τα στοιχεία της UNICEF, και σας ευχαριστώ έτσι, που μου το λέτε. Σοβαρό πράγμα. Είμαστε πρώτοι με στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων δυστυχώς, του 2014. Δυστυχώς. Περιμένετε. Έτσι, και... Γιατί επειδή βγήκαν τα στοιχεία της UNICEF όταν κάνατε το μαραθώνιο υπέρ της UNICEF, δηλαδή πριν ένα μήνα, όλοι σπεκουλάραν πάνω σε αυτό, να ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έκανε τίποτα για την παιδική φτώχεια. Σας ενημερώνω λοιπόν ξανά ότι τα στοιχεία για την παιδική φτώχεια ήταν του 2015 με φορολογικές δηλώσεις του 2014. Εμείς έχουμε φέρει διαφορά αυτά τα χρόνια, τα δύο, στην παιδική φτώχεια. Μικρή διαφορά. Αλλά όπως βλέπετε είμαστε κατά πάνω υγεία, σε αυτό το τομέα. Να πάμε στην υγεία, κυρία Φωτίου, σε ένα από τα... Βεβαίως. Θέματα, τα οποία εσείς νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό τα μέτρο. Τα πρώτα. Όπως βλέπετε είναι για μέχρι 700 ευρώ. Μέχρι 700 ευρώ το μήνα. Δεν είναι ακραία φτώχεια, κύριε Δαράκη και κύριε Δάρα. Ξέρετε ότι για το άτομο. Μέχρι 700 ευρώ το μήνα. Η ακραία φτώχεια δυστυχώς είναι μέχρι 200 ευρώ το μήνα για το κάθε άτομο. Και το ξέρετε καλά από το ΚΕΑ. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν 700 ευρώ το μήνα, δεν αφορά αυτό το, την κατηγορία της ακραίας φτώχειας. Αφορά ένα μεγαλύτερο κομμάτι που πάβει να έχει την αγωνία πώς θα πληρώσω τη συμμετοχή μου στα φάρμακα. Και, μέχρι, και από εκεί και μέχρι ύστερα, 1200, μέχρι 50%. Επαναλαμβάνω λοιπόν συνέχεια αυτό που σας λέω από την αρχή. Είναι η επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους.
Ποιος νοιαζότανε τώρα για το κοινωνικό κράτος όταν είχε στο μυαλό του όλα τα σχολεία κυρία να Φωτίου, τα κάνει ιδιωτικά. Κυρία Φωτίου, ποιος νοιαζότανε. Έχει μία προϋπόθεση όμως αυτή η επαναθεμελίωση. Εγώ δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω ότι πρέπει να παρθούν κλπ. Και γι' αυτό βάζεται και δύο να ψηφιστούν στη Βουλή μέτρα-αντίμετρα, ώστε να έρθει σε δύσκολη θέση η αντιπολίτευση. Δεν είναι δύσκολη. Δύσκολη ή εύκολη. Γιατί θα μπορούσε να το κάνουμε πακέτο και τότε θα ήταν σε δύσκολη θέση. Η προϋπόθεση όμως αυτό είναι το 3,5% τότε. Βεβαίως. Να το έχετε πιάσει. Αλλιώς δεν θα γίνει επαναθεμελίωση. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχετε πολιτική σήμερα. Βεβαίως. Μέχρι τότε δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις σε μια κατεύθυνση που να δείχνουν ότι έχετε μια τέτοια πολιτική. Θα περιμένετε να οριστεί από το 3,5% η πολιτική λοιπόν, σας. Απόλυτα δίκιο έχετε σε αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι προσωπικά, δηλαδή εμείς το χαρτοφυλάκιο το δικό μας, που είναι η κοινωνική προστασία. Ε? Και παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία. Εμείς είμαστε η κοινωνική προστασία. Λοιπόν, ξέρετε και σας έχω αναλύσει πολλές φορές, όχι μόνο το ΚΕΑ που αφορά την ακραία φτώχεια, αλλά τα μέτρα παραδείγματος χάρη για την υιοθεσία και αναδοχή, που αφορά την αποϊδρυματοποίηση, τα μέτρα για τη στέγαση, τα μέτρα για, για τις πολιτικές, για την αστεγία στέγαση. Εννοώ για όλους αυτές που παίρνουμε αυτή την εποχή. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να μπορέσει το κοινωνικό κράτος να επαναθεμελιωθεί. Το στοίχημα το δικό μας. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε στις 450.000 ανθρώπους και πηγαίνουμε κανονικά και όπως πολύ καλά αναφέρει η συνεργάτη σας κάθε πρωί, δεν χάνεται κανενός το επίδομα, εάν έχει κάνει λάθος, το διορθώνει το λάθος του και θα πάρει τα χρήματα αργότερα. Θέλω όμως να πω κάτι. Εμείς εκεί θα κριθούμε, κύριε Δαράκη και κύριε Δάρα. Εκεί θα κριθούμε. 1,5 χρόνο, αν θα μπορέσουμε να καταλάβει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι είμαστε διαφορετικοί από τους παλιούς, ότι εμείς τον νοιαζόμαστε για αυτό το κοινωνικό κράτος που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα ιδρυματικό, επιδοματικό κράτος. 1.500 ιδρύματα, νομικό πρόσωπο. Πώς θα το καταφέρετε, να θα το καταλάβει ο κόσμος. Θα σας πω πώς θα το καταφέρουμε. Τι σας σταματάει. Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχετε για να το κοινωνήσετε. Όπως θα σας πω. Όχι, όχι. Το θέμα της επικοινωνίας, κύριε Δαράκη, εμείς είμαστε χαμένοι ως κυβέρνηση. Γιατί όλος ο ελληνικός λαός ξέρει ότι τα μίντια δεν είναι στο πλευρό μας και περισσότερο, τα περισσότερα παραπληροφορούν επαναλαμβάνοντας αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ξέρει ο ελληνικός λαός, δεν περιμένουμε από εκεί. Περιμένουμε να το αισθανθεί στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το η μόνη μας διέξοδος και πραγματικά σε αυτό δουλεύουμε. Τα κέντρα κοινότητας που φτιάξαμε και τα κατεψήφισε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή τι είναι τα κέντρα κοινότητας? Μια πλατφόρμα, ένα σύστημα πληροφοριακό που συνδέει όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους. Δεν μπορούσαν πιο μπροστά να τα συνδέσουν αυτά? Σιγά μη δεν μπορούσαν, δεν θέλανε να τα συνδέσουν. Εμείς κάναμε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα πηγαίνει ο κάθε πολίτης στο κέντρο κοινότητας και θα του λένε, ή με το αφημίς του και θα του λένε, εσύ δικαιούσε αυτά και αυτά τα επιδόματα, ένα, και μπορείς να τα πάρεις αν κάνεις τώρα αίτηση, γιατί θα είναι online πάλι αιτήσεις όπως κάνουμε στο ΚΕΑ, θα είναι φιλικό το σύστημα. Δεύτερον, τα ιδρύματα που είναι στην περιοχή σου και που θέλεις να βάλεις τον πατέρα, το παιδί, το ανήμπορο, το παιδί σου με down, το οποιοδήποτε ηλικιωμένο που πρέπει κάπου να πάει, είναι τα εξής. Αυτά και αυτά είναι καταγεγραμμένα, αυτά είναι πιστοποιημένα, αυτά είναι δωρεάν, αυτά θα πληρώσει. Όχι αυτό το σκοτεινό κράτος που κανείς δεν ήξερε, παρά μόνο με τα μέσα που θα βάλεις τον πατέρα σου και διαφορά, που θα βάλεις. Υπήρχε διαφορά σε αυτούς τους όρους. Αυτό σιγά σιγά. Βλέπετε ότι εγώ δεν προσομοιάζω με προηγούμενους υπουργούς που είχαν το χαρτοφυλάκιό μου ή κοντά στο χαρτοφυλάκιό μου, οι οποίοι όταν θέλαν να κάνουν περικοπές, διότι δεν είναι αυτός ο στόχος με εμένα να κάνω περικοπές, βγάζαν στη σέντρα διάφορα στοιχεία διαφθοράς δίθεν, και εσείς είπατε μου σιγά με σιγά. Αποτέλεσμα... Είπατε σιγά σιγά, ακούστηκε απειλητικό. Ποιο? Σιγά σιγά για το θέμα της διαφθοράς. Όχι, είπα το εξής. Εμείς πρώτα θα κάνουμε πράγματα και μετά στο δρόμο θα εμφανίζεται αν υπάρχουν προβλήματα. Εγώ πέρασα μια τροπολογία η οποία λέει
όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στο κράτος, ΜΚΟ κτλ. Είναι υποχρεωμένα εντός 3 μηνών να εγγραφούν με όλα τους τα στοιχεία, εργαζόμενους, κλίνες, τα πάντα, τα οικονομικά τους, οτιδήποτε. Μάλιστα. Ιδαλέως χάνουν την άδεια λειτουργίας. Και το τρίτο και πιο σημαντικό στην πλατφόρμα. Έχουν αρχίσει τα καμπανάκια του χρόνου. Μία κουβέντα σε αυτό που λέτε, το τρίτο. Το τρίτο είναι ότι αυτός ο πολίτης λοιπόν, που εμείς θέλουμε να του δώσουμε αξιοπρέπεια, σε αυτή το κέντρο κοινότητας θα ενημερώνεται για όλα τα προγράμματα που τρέχουν στην περιοχή του. Ωραία. Όλα τα προγράμματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα.